Δολοφόνησαν άναντρα ένα νέο 34 ετών. Χτύπησαν για άλλη μια φορά μέσα στο σκοτάδι, όπως στις 12 Σεπτέμβρη στην Εργατούπολη του Περάματος, χθες στην Εργατούπολη στο Κερατσίνι. Πριν λίγες μέρες στην πόλη μας βεβήλωσαν το μνημείο των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης με σβάστηκες, αποδεικνύοντας ότι είναι πνευματική απόγονη των ταγματασφαλιτών των δοσύλλογων που και τότε είχαν στο στόχαστρο τους πρωτοπόρους αγωνιστές. Αυτοί οι θρασίδηλοι απόγονοι του ναζισμού είχαν το θράσος να αρνηθούν την ενοχή τους, να βγάλουν τυφλούς στα θύματα τη γειτονιά που τους είδε και τους πήρε χαμπάρι. Τέτοιοι είναι όμως. Απ' τη μία λειτουργούν ως σύγχρονα τάγματα εφόδου με μαφιόζικα χτυπήματα, σπέρνοντας τη βία και την τρομοκρατία, και απ' την άλλη κρύβονται μέσα στο σκοτάδι. Για τέτοιους παλικαράδες μιλάμε. Από αυτό το βήμα θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας προς την οικογένεια και τους ανθρώπους του Παύλου Φίσα. Και θέλουμε να πούμε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην μείνουν ατιμόρυτοι οι ένοχοι αυτής της δολοφονίας. Τόσο η φυσική, όσο και η ηθική αυτούργη που οπλίζουν το χέρι των χρυσαυγητών και οδήγησαν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Ήδη πέφτει πάνω τους το βαρύ ανάθεμα του λαού. Επιβεβαιώνεται και από τη δολοφονία του 34χρονου νέου ότι αποτελούν μακρύ χέρι του κεφαλαίου. Χτυπάνε όποιον αγωνίζεται, όποιον εργαζόμενο ή νεολαίο σηκώσει κεφάλι. Γιατί μισούν τους αγώνες για καλύτερη ζωή, για μια ζωή με δικαιώματα, και μισούν τους αγώνες γιατί εξυπηρετούν συνειδητά άλλους σκοπούς. Είναι στην υπηρεσία των αφεντικών. Η βαθιά και παρατεταμένη κοινωνική οικονομική κρίση της χώρας μας είναι το θερμοκήπιο για το αυγό του φιδιού, για να αναπτυχθούν οι φασίστες και να βρουν έδαφος οι μέθοδοι τους. Γι' αυτό και ως γνήσια μαντρόσκυλα δεν διστάζουν να χυμίξουν σε όποιον υποδεικνύει ως εχθρό το κεφάλαιο. Δηλαδή, αυτοί οι κατά τα άλλα αντισυστημικοί σε εισαγωγικά βρήκαν τον εχθρό τους στο πρόσωπο ενός νέου ανθρώπου που έβγαζε παλιότερα το μεροκάματό του ως εργάτης και που η καπιταλιστική κρίση τον πέταξε στην ανεργία. Σε αυτόν τον νέο άνθρωπο που μοιράζονταν την ίδια μοίρα με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους νέους ανθρώπους, που αυτό το σάπιο σύστημά τους καταδικάζει σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα, στην ανεργία, την κακοπληρωμένη και απλήρωτη δουλειά, τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Τελευταία, προσπαθούν να πατήσουν πόδι στους χώρους της ΔΕΗ. Καλούν τους ανέργους και τους εργαζόμενους να παλέψουν για να φύγουν οι μετανάστες από τις εργολαβίες της ΔΕΗ και τη θέση τους να πάρουν Έλληνες, αξιοποιώντας την ανεργία που το σύστημα τη δημιουργεί. Δεν κάνουν λόγο όμως για τα μεροκάματα που φτάνουν ένα ευρώ την ώρα που δίνουν οι εργολάβοι στους μετανάστες. Δεν μιλάνε για την ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία στο δωμό των κερδών της ΔΕΗ ΑΕ και των εργολάβων. Καλούν τους ανέργους να γίνουν δούλοι στη θέση των δούλων. Βέβαια, τα φαινόμενα αυτά δεν προέκυψαν από τη μία μέρα στην άλλη. Τα κινήματα των αγανακτισμένων της πλατείας και της Βόλτας με συνθήματα έξω τα συνδικάτα, έξω τα κόμματα και η πολιτική ξεφούσκωσαν αφού τροφοδότησαν κύρια την ναζιστική εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής, το δεξί δολοφονικό χέρι των εργοδοτών, και τροφοδοτήθηκαν από μέσα ενημέρωσης και τα ποικίλα κόμματα του αντιμνημονιακού τόξου. Θρέφονται από συμπεριφορές και από συνδικαλιστές που ανήκουν στο λεγόμενο δημοκρατικό τόξο, που έφτασαν να απαγορεύουν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ να ενημερώσουν τους εργαζόμενους της ΔΕΗ για τα αίτια των προβλημάτων τους, για τα μεροκάματα, για την παιδεία. Θρέφονται από γεγονότα όπως τη φραστική επίθεση που δέχτηκαν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στα σχολεία της Πτολεμαΐδας, όπου βρέθηκαν για συμπαράσταση στον αγώνα των εκπαιδευτικών. Ενοχλούνται που οι εργαζόμενοι βγάζουν συμπεράσματα για τον ρόλο τους από την παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων. Φοβούνται μήπως οι αγώνες πολιαστούν με προοπτική ρήξης και ανατροπής με το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, πάρουν παλαϊκά χαρακτηριστικά
που δεν θα μπορεί να τα συμμαζέψει καμία αυταπάτη ότι μια άλλη διαχείριση από μια κυβέρνηση αριστερή ή εθνικής ενότητας ή όπως αλλιώς ονομαστεί θα τα κατευνάσει. Δεν χωράμε σε αντιφασιστικά μέτωπα με αυτούς που αντιπαρήγαγαν μαζί με τους Ναζί ότι το πάμε περιφρουρεί τη Βουλή δίνοντας πάτημα για τη δολοφονική επίθεση παραχρατικών κουκουλοφόρων τρισαυγητών στη μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ με αποτέλεσμα ένα νεκρό οικοδόμο. Δεν χωράμε σε αντιφασιστικά μέτωπα με αυτούς που χειροκροτεί ο ΣΕΦ. Ο ΣΕΦ και οι φοπλιστές είναι αυτοί που οπλίζουν τη Χρυσή Αυγή. Δεν χωράμε σε αντιφασιστικά μέτωπο με αυτούς που προσκυνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων που με νόμο απαγορεύει τη δράση κομμουνιστικών κομμάτων. Θέλουμε ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και της αντιλαϊκής πολιτικής, όχι απλά μιας κυβέρνησης. Δεν βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό. Ασφαλίτες, όπλο του συστήματος είναι οι χρυσαυγίτες. Δεν βασανιστές και τα πατασφαλίτες. Όπλο του συστήματος είναι χρυσαυγίτες. Εργάτη, μπορείς και αν το καταλάβεις θα γίνεις ο κυρίαρχος του πλούτου που παράγει. Εργάτη, μπορείς και αν το καταλάβεις θα γίνεις ο κυρίαρχος του πλούτου που παράγεις. Δεν βασανιστέ και τα πατά. Των εργατών είναι τα σφυράκια των καπιταλιστών. Οι χρυσαυγίτες είναι εχθροί των εργατών. Είναι τα σφυράκια των καπιταλιστών. Χθες βασανίστες και τάγματα ασφαλίτες, όπλο του συστήματος είναι η χρήση. Χρυσαυγίτες τσάκησε με αντίσταση και πάλι. Εμπρός λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι. Τους χρυσαυγίτες τσάκησε με αντίσταση και πάλι.